Γεια σας, βλέπετε Τσιλπί Channel. Σήμερα πήραμε το λεωφορείο της πολιτιστικής γραμμής της Θεσσαλονίκης και θα ξεκινήσουμε από Λευκό Πύργο, θα πάμε Αρχαιολογικό Μουσείο, θα πάμε στο Ναό της Αγίας Σοφίας, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στα Κάστρα, στην Αψίδα Γαλερίου ή αλλιώς Καμάρα, στην Πλατεία Αριστοτέλους, στο λιμάνι και θα γυρίσουμε ξανά στο Λευκό Πύργο. Αν βρεθήκατε πρώτη φορά στο κανάλι μας, κάντε, σας παρακαλούμε, εγγραφή και απολαύστε τη διαδρομή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Σας συνιστούμε να κάνετε αυτή τη διαδρομή. Φοράτε ακουστικά και έχει ξενάγηση σε 8 διαφορετικές γλώσσες. Έχει στάσεις που μπορείτε να κατεβείτε σε μία στάση και να δείτε από κοντά τα αξιοθέατα και να πάρετε μετά από 30-40 λεπτά το λεωφορείο, να τραβήξετε τις φωτογραφίες σας, να διαβάσετε τα σχετικά με το χώρο. Νομίζω αξίζει τον κόπο να πάτε οποιαδήποτε εταιρεία να διαλέξετε και να είστε σίγουροι ότι θα περάσετε καλά. Βλέπετε Τσιλπί Channel και αν σας αρέσουν αυτά τα βιντεάκια κάντε εγγραφή. Αυτό μας αρέσει πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ το προσωπικό της εταιρείας που ήταν ευγενέστατη και εξυπηρετική. Ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε, ενώ κάνετε τη διαδρομή, μπορείτε να επιλέξετε με τα ακουστικά σας μία από τις 8 διαφορετικές γλώσσες. Να πούμε, από τα ακουστικά υπάρχει και μουσική επένδυση
ανάλογη της διαδρομής, τουριστικά κομμάτια, και υπάρχει αναφορά στα μνημεία και στους τριγύρω χώρους, τι ήταν στην αρχαιότητα και τι εξυπηρετούσαν. Σκέφτηκα να σας βάλω κατευθείαν απευθείας μετάδοση το σχολιασμό των ξεναγών από τα ακουστικά, αλλά φοβήθηκα μη φάω κανένα copyright από το YouTube, γιατί είναι θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό που με έκανε εντύπωση είναι, εκτός από τους τουρίστες που υπήρχαν μέσα, που ακουγόταν να μιλάνε γαλλικά, αγγλικά, δεν ξέρω εγώ, διάφορες γλώσσες, ήταν και πολλοί Θεσσαλονικοί με τα παιδιά τους, οπότε γνώριζαν την πόλη με αυτόν τον τρόπο. Εδώ μπροστά μας θα δούμε τον ναό, τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας. Τώρα όσον αφορά τις τιμές εισιτηρίων, εξαρτάται από ποια εταιρεία θα διαλέξετε. Οι τιμές κυμαίνονται από 2 ευρώ μέχρι 10 ευρώ και είναι διαφορετικές και για άτομα αμαία. Οπότε μπορείτε να σταματήσετε μια στάση και μετά από λίγη ώρα να συνεχίσετε σε άλλη στάση με το ίδιο εισιτήριο, αλλά της ίδιας εταιρείας. Οι τιμές, το ξαναλέω, κυμαίνονται από 2 μέχρι 10 ευρώ. Σούφια.
Υπάρχουν και ειδικές τιμές για group, δηλαδή αν κανονίσετε να πάτε 30-40 άτομα, το επόμενο δρομολόγιο έμαθα ότι είναι 50 άτομα και έχουν ειδική τιμή αυτή. Να σας πω και κάτι άλλο, αν έχετε άτομα αμαία, είναι διαφορετική τιμή μειωμένη και οι συνοδοί ένας ή δύο, μερικοί χρειάζονται και δύο συνοδούς, είναι δωρεάν. Υπάρχουν και λεωφορεία ειδικά για να μεταφέρουν άτομα αμαία. Δεν είναι όλα, αλλά αν ρωτήσετε θα μάθετε ποια είναι. Εδώ βλέπετε τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας. Το ακούσατε νομίζω, περνάμε από την πλατεία Αριστοτέλους. Και από τα ακουστικά μας ακούμε τι αγορές υπάρχουν τριγύρω, τι υπόγεια υπάρχουν αρχαία, τι εξυπηρετούσαν αυτές οι αγορές. Είναι πολύ καλή μετάδοση και σας το συνιστώ ακόμα μια φορά να το παρακολουθήσετε. Να πάτε δηλαδή και να κάνετε αυτή τη διαδρομή για όσες δεν την κάνατε.
Εδώ αριστερά μας βλέπετε το διοικητήριο και συνεχίζουμε ευθεία, θα ανεβούμε δεξιά για Αγίου Δημητρίου. Thank you.
Στάση νούμερο 5, Άνω Πολύ Κάστρα. Bus station number 5, Old City Castle. Old City Castle. Hey, I couldn't even see Thank you.
Άμα δεν συμμέρωσε το μικρόφωνο όταν πριν ξεκινήσουμε, με τραβάτε και εμένα. Εγώ είμαι ο δεύτερος στρατηγός. Ας πω μετά. Ενημέρωσε το
άφησε το κόλφο. Δεν ήξερα να πατά. Πάντα πρώτα εκείνο κοιτά και μετά το κάνει. Δύο γωνίες είναι. Τόσο που είναι. Όχι, φιλαράκι είναι πολύ σώστη. Όχι αστεία. Δύο γωνίες είναι. Έτσι καταλαβαίνω το πρωτοβουλίο. Και το βλέπει και στο έτσι. Ναι, πάντα. Μην ξύρισε κάτι. Στάση νούμερο 6, άψε τα γαλέριο Καμάρα. Bus station number 6, γαλέριο Σάντς Καμάρα. Στάση νούμερο 7, πλατεία Αριστοτέλους. Bus station number 7, square Αριστοτέλους. Thank you.
Bravo, poi.